δεν είναι μόνο για το Δήμο της Κοζάνης. Είμαι εδώ στην Δυτική Μακεδονία από την προηγούμενη εβδομάδα και θα καθίσω άλλες 10 μέρες να συζητήσουμε με όλους τους φορείς. Όπως είπα και πριν από λίγο, το Master Plan μαζί το γράφουμε. Δεν πρόκειται να γίνουν πειράματα, ούτε κάποιες σκέψεις να αποτυπωθούν σε χαρτί στην Αθήνα. Οι ιδέες που καταγράφονται είναι πολύτιμες, τα εργαλεία που δημιουργούμε υπάρχουν, κοινοτικές χρηματοδοτήσεις είναι εξαιρετικά μεγάλες για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Το θέμα των τηλεθερμάνσεων είναι ένα θέμα το οποίο αφορά την απολυμνητοποίηση. Το Master Plan σίγουρα έχει τη δυνατότητα και τα εργαλεία να δώσει βιώσιμες λύσεις για τις υφιστάμενες τηλεθερμάνσεις, αλλά και να επεκτείνει τη χρήση του φυσικού αερίου σε περιοχές που δεν διαθέτουν τηλεθέρμανση, όπως για παράδειγμα η Φλόρινα. Όλα αυτά τα συνδυάζουμε, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους χρόνους του ΕΣΠΑ 2014-2020, τις αναγκαίες προσαρμογές στα έργα που πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε όλοι οι κάτοικοι να μπορούν να εξασφαλίσουν βιώσιμη θέρμανση, και αυτό είναι κύριο μέλημα και των εταιριών που είναι τις δημοτικές αρχές, αλλά και του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Δεύτερη μέρα του κυρίου Μουσουρούλη σήμερα στη Δυτική Μακεδονία. Τον καλωσορίσαμε στην Κοζάνη και είχαμε μια εκτενή συνεργασία από τις 8.30 ώρα το πρωί, όπου πιάσαμε και το γενικότερο πλαίσιο του Master Plan, αλλά και ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με την τηλεθέρμανση. Η τηλεθέρμανση, που είναι ένα από τα πρώτα κρίσιμα ζητήματα που θα αντιμετωπίσουμε στην μεταλλευτική περίοδο. Υπάρχουν και καλά, υπάρχουν και δύσκολα νέα. Τα καλά τα νέα είναι, ξεκίνησα από αυτό, θα συνεχίσω εγώ που είπε ο κύριος Μουσουρούλης, το ζήτημα το ότι φαίνεται να υπάρχει μια επάρκεια πόρων. Τα δύσκολα τα σημεία είναι το ότι από ένα σημείο και μετά τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και του Ταμείου ενδεχομένως Δίκαιης Μετάβασης δεν χρηματοδοτούν δράσεις φυσικού αερίου, αλλά πρέπει να τρέξουμε γρήγορα και από τους πόρους του τρέχοντος ΕΣΠΑ να αξιοποιήσουμε ώστε να αρχίσουμε να δρομολογούμε υποδομές. Το επίσης κρίσιμο ζήτημα είναι το ότι ο χρόνος που απομένει έως το 2013, όπου το 2023, στο οποίο θα σταματήσει και η πέμπτη μονάδα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, είναι ελάχιστος, άρα πρέπει να πάμε τρέχοντας. Το καλό βέβαια στη συγκεκριμένη περίπτωση που αφορά τη τηλεθέρμανση είναι ότι δεν έχουμε επιλογές, δεν έχουμε πολλές επιλογές για να προβληματιστούμε. Έχουμε μία μόνο, τη συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης με φυσικό αέριο, συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, και σε αυτόν τον στόχο με ενδεχόμενες μικροδιαφοροποίησεις ό,τι αφορά το εταιρικό σχήμα ή άλλου είδους επιλογές, τρέχουμε να το υλοποιήσουμε. Αισιοδοξούμε ότι, είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε καλή συνεργασία, και αισιοδοξούμε ότι σύντομα θα αρχίσουμε να τρέχουμε πάνω σε συγκεκριμένους στόχους του έργου.